Γεια σας και καλώς ήλθατε σε άλλο ένα βίντεο από το Lela's Handmade Artisan Soaps. Το θέμα μας σήμερα, σαπούνι με κατράμι. Κάπου το έχετε ξανακούσει, Το κατράμι το χρησιμοποιούσαν παραδοσιακά στην επισκευή και συντήρηση των καϊκιών για να κάνουν τα ξύλα διάβροχα. Οι αλογατάριδες και οι κτηνοτρόφοι άλυφαν τις οπλές των αλόγων και των βοηδών τους για να τις γιατρέψουν από τις πληγές. Οι δε φαρμακοτρίφτες έφτιαχναν καταπλάσματα και αλυφές για την θεραπεία της ψωρίασης, του εκζέματος και γενικά των πληγών, καθώς έχει αντιμικητιασική, αντιμικροβιακή και αντιφλεγμονώδη δράση. Τι είναι όμως το κατράμι? Το κατράμι είναι ένα κολώδες και παχύρευστο υγρό με λαμπερό μαύρο χρώμα που μυρίζει πολύ έντονα καμένο ξύλο. Προέρχεται από την αργή ατελή καύση των ξύλων του πεύκου και συγκεκριμένα την καρδιά του πεύκου που την ονομάζουμε δαδί. Με τα χρόνια η χρήση του και κατ' επέκταση η παραδοσιακή παρασκευή του ατώνησε. Όπως όμως συμβαίνει με πολλά πράγματα της ανθρώπινης παράδοσης που κοντεύουν να ξεχαστούν, κάποια στιγμή αναγνωρίστηκε και πάλι η αξία του και επανήλθε σε χρήση. Σύγχρονες μελέτες έχουν ασχοληθεί με τις ευεργετικές δράσεις του κατραμιού και γι' αυτό πλέον ως υλικό φιγουράρει σε καλλυντικά και σε φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπους που πάσχουν από ψωρίαση, έξαιμα, μύκητες, ακμή και άλλες δερματικές παθήσεις. Παραμένουν όμως οι ανακουφιστικές ιδιότητες του κατραμιού μετά την αντίδρασή του με τα καυστικά αλκάλια. Δηλαδή ένα σαπούνι ψυχρής μεθόδου με κατράμι κάνει για χρήση από άτομα που πάσχουν από κάποιο δερματικό πρόβλημα. Έτσι λένε. Εργαστηριακές μελέτες που να αφορούν συγκεκριμένα στο σαπούνι με κατράμι δεν μπόρεσα να βρω. Οπότε όποιος θέλει το δοκιμάζει υπευθύνη του. Και εγώ πειράματα κάνω. Επειδή έχω ροδόχρου ακμή, ο στόχος μου είναι να φτιάξω ένα σαπούνι που να είναι όσο πιο απαλό γίνεται. Αν και είμαι αντίθετη με τη χρήση των σαπουνιών στο πρόσωπο, ειδικά στην περίπτωσή μου, παρόλα αυτά τώρα είμαι διατεθειμένη να πειραματιστώ. Για τον λόγο αυτό η συνταγή μου διαμορφώνεται ως εξής: 40% γλίνα, 15% βούτυρο καριτέ, 15% βούτυρο κακάο, 10% λάδι καρύδας, 10% ελαιόλαδο, 10% κατράμι, συνδυασμός καυστικής σόδας με καυστική ποτάσα, όπου η καυστική σόδα είναι στο 95% και η καυστική ποτάσα στο 5%, αναλογία καυστικών αλκαλίων με νερό 1:2, αντί για νερό 95% εκχύλισμα βοτάνων, 5% γλυκερίνη, η υπερλίπανση στο 7%, 1,5% αλάτι, 3% σορβιτόλι. Σε γραμμάρια για 1 κιλό σαπούνι η συνταγή αυτή μεταφράζεται ως εξής: 331,20 γραμμάρια γλίνα, 124,20 γραμμάρια βούτυρο καριτέ, 124,20 γραμμάρια βούτυρο κακάο, 82,8 γραμμάρια λάδι καρύδας, 82,8 γραμμάρια ελαιόλαδο, 82,8 γραμμάρια κατράμι, 96,8 γραμμάρια καυστική σόδα, 7,9 γραμμάρια καυστική ποτάσα, 199 γραμμάρια εκχύλισμα βοτάνων, 10,5 γραμμάρια γλυκερίνη, 12,4 γραμμάρια αλάτι φαγητού, 24,8 γραμμάρια σορβιτόλι. Για να σχολιάσουμε τη συνταγή. Γλίνα, what is γλίνα? Μέχρι πρότινος την έλεγα λαρδί και ο πιο πολλής κόσμος έτσι την λέει, λανθασμένα όμως. Πρόσφατα έμαθα ότι λαρδί είναι το στέρεο λίπος του χοιρινού, ενώ γλίνα είναι το λιωμένο και σουρωμένο λίπος το οποίο έχει διαχωριστεί από τον σκληρό ιστό. Δεν είναι σύχαμα? Για μένα όχι. Είμαι παμφάγα και λατρεύω το κρέας. Δεν με αποθεί λοιπόν η ιδέα του να χειρίζομαι ζωικά λίπη. Η γλίνα που λέτε γίνεται πολύ ανεκτή από το ανθρώπινο δέρμα, καθώς μοιάζει με το σμίγμα που παράγει το δέρμα μας. Χρησιμοποιείται πολύ στη χειροποίητη σαπονοποιία γιατί είναι πάμφθινη και επειδή δίνει απαλό σαπούνι με κρεμόδι αφρό. Αν σας αηδιάζει η γλίνα, χρησιμοποιήστε στη θέση της φινικέλαιο. Προσοχή! Φινικέλαιο, όχι φινικοπυρηνέλαιο, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Φινικέλαιο λοιπόν, και περνάτε τη συνταγή από ένα calculator, έναν υπολογιστή σόδας, γιατί αλλάζουν τα βάρη της καυστικής σόδας και της καυστικής ποτάσας. Επίσης, αν δεν χρησιμοποιείτε καυστική ποτάσα, πάλι περάστε τη συνταγή από έναν υπολογιστή συνταγής για να σας δώσει το σωστό βάρος της καυστικής σόδας. Προχωράμε στα βούτυρα. Τα βούτυρα τα θέλω για να ενισχύσω την κρεμώδη και απαλή αίσθηση στον αφρό. Το λάδι καρύδας το κράτησα σε χαμηλά επίπεδα, γιατί ναι μεν θέλω το σαπούνι μου να αφρίζει, δεν θέλω όμως να είναι πολύ ξηραντικό για το δέρμα. Το κατράμι το έβαλα στα 10% για να έχει αισθητή παρουσία. Το κατράμι μπορεί να φτάσει και το 20%. Ό,τι περίσσεψε το έδωσα στο ελαιόλαδο. Θα μπορούσα να μην βάλω και καθόλου ελαιόλαδο και να ανεβάσω τη γλίνα στο 50%. Απλά σας δίνω ιδέες για τον δικό σας πειραματισμό. Το εκχύλισμα βοτάνων νομίζω καταλαβαίνετε γιατί το έχω, όρεξη να έχει κανείς και μπορεί να χρησιμοποιήσει ό,τι βότανα θέλει. Χαμομήλι, καλέντουλα, ελίχρυσο. Η γλυκερίνη? Η αλήθεια είναι ότι μία μικρή ποσότητα γλυκερίνης παράγεται κατά την σαπωνοποίηση. Αυτή είναι που κάνει τα χειροποίητα σαπούνια να μην ξεραίνουν τόσο πολύ το δέρμα όσο τα σαπούνια μαζικής παραγωγής του εμπορίου. Βάζοντας λοιπόν επιπλέον γλυκερίνη, θέλω να ενισχύσω αυτή την αίσθηση ενυδάτωσης. Το αλάτι βοηθά στο γρήγορο ξεπκαλούπομα και η σορβιτόλη αυξάνει τον αφρισμό. Προτιμότερο είναι το μέλι από την σορβιτόλη. Κάνει καλύτερη δουλειά, όπως έχω συμπεράνει από προηγούμενο πειραματισμό μου. Θα βρείτε το βίντεο σε link πάνω δεξιά ή κάτω στην περιγραφή. Και γιατί τη χρησιμοποιώ εδώ? Επειδή μου έχει περισσέψει και θέλω να την τελειώσω. Αν σας ενδιαφέρει να εντάξετε τη γλίνα στα σαπουνόλαδά σας, συνεχίστε να παρακολουθείτε. Αν δεν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε από περιέργεια. Ιδάλλως, τρέξτε το βίντεο πιο πέρα. Γλίνα λοιπόν. Δεν υπάρχει λόγος να την αναζητήσετε στο εμπόριο. Κυκλοφορεί μόνο βιολογική που είναι πανάκριβη. Φυσικά και υπάρχει τρόπος να φτιάξετε τη δική σας. Ορίστε πώς. Πηγαίνετε στον χασάπι σας και ζητήστε να σας δώσει χοιρινό λίπος από την κοιλιά. Προτιμήστε το εσωτερικό λίπος, όχι αυτό που είναι ακριβώς κάτω από το δέρμα. Επίσης μπορείτε να πάρετε και λίπος πλάτης. Το καλύτερο από όλων όμως και πιο καθαρό θεωρείται το εσωτερικό λίπος της κοιλιάς. Κάποιοι χασάπιδες το χρεώνουν, κάποιοι άλλοι όχι. Όπως και να έχει, δεν θα σας χρεώσουν περισσότερο από 1,5 ευρώ το κιλό. Πείτε του χασάπι σας να το περάσει από τη μηχανή του κιμά. Κατά πάσα πιθανότητα θα αρνηθεί, γιατί είναι μανούρα να καθαρίσει τη μηχανή του μετά. Αν λοιπόν σας πει όχι, το παίρνετε, γυρνάτε σπίτι σας και το βάζετε στην κατάψυξη. Κατεψυγμένο κόβεται πιο εύκολα, αλλιώς όταν είναι σε θερμοκρασία δωματίου το μαχαίρι δεν το πιάνει. Την επομένη πάρετε μία επιφάνεια κοπής, ένα πολύ κοφτερό μαχαίρι και κόψτε το λίπος σε κύβους. Με την θερμοκρασία των χεριών σας μαλακώνει γρήγορα. Γι' αυτό βγάλτε ένα-ένα τα κομμάτια από την κατάψυξη. Όσο πιο μικρά τα κυβάκια, τόσο το καλύτερο. Αν έχετε ηλεκτρική γάστρα, το λεγόμενο crock pot ή slow cooker, βάζετε τα κυβάκια εκεί στην χαμηλή σκάλα. Για όσους δεν έχουν ηλεκτρική γάστρα υπάρχει ο φούρνος. Ανάψτε τον φούρνο στους 150 βαθμούς Κελσίου και βάλτε τα κυβάκια του λίπους σε πυρέξ ή σε γάστρα φούρνου. Και στις δύο περιπτώσεις τα αφήνετε 8 με 10 ώρες. Υπάρχει μέθοδος που προσθέτουν νερό και καλά για να μην καεί το λίπος. Αυτό είναι μεγάλη βλακεία. Άσε που πολλές φορές μένει υγρασία και το λίπος μουχλιάζει. Όχι νερό λοιπόν. Κάθε τόσο θέλει ανακάτεμα, ώστε να μην καψαλιαστούν τα κομμάτια του λίπους που ακουμπούν στα τυχώματα. Και επίσης για να ζεσταθούν ομοιόμορφα όλα τα κομμάτια. Ας πούμε ότι στο 8ωρο το αποσύρουμε από τη φωτιά. Χρειαζόμαστε ένα μπολ και ένα μεγάλο σουρωτήρι. Σουρώνουμε το ρευστό λίπος και πιέζουμε τα κομμάτια που έχουν μείνει γιατί κρατάνε πολύ γλίνα. Στην συνέχεια ξανασουρώνουμε τη γλίνα στο δοχείο στο οποίο θα την αποθηκεύσουμε. Είτε με άλλο σουρωτήρι, είτε περνώντας την μέσα από καλσόν. Είτε, όπως στη δική μου περίπτωση, σιγά σιγά φροντίζοντας να μην περάσει το κατακάθι στο βάζο. Το αφήνουμε στην άκρη μισοκαπακωμένο μέχρι να κρυώσει και μετά το βάζουμε στο ψυγείο. Πάμε στην προετοιμασία του εκχυλίσματος των βοτάνων. Είχα σκαρώσει ένα μείγμα με χαμομήλι, λεβάντα και βαλεριάνα. Ένα φεγγάρι που υπέφερα από αϊπνίες. Δυστυχώς δεν με είχε βοηθήσει και ο άντρας μου παραπονιότανε κάθε φορά που έφτιαχνα το ρόφημα για την μπόχα της βαλεριάνας. Κι έτσι το μείγμα αυτό πήγε στο ντουλάπι με τα υλικά για σαπούνι. Φίλοι με δερματίτιδα είχε δοκιμάσει κάποια σαπούνια που είχα φτιάξει με αυτό το εκχύλισμα αντί για νερό και μου είπε τα καλύτερα λόγια. Επιπλέον τα σαπούνια αυτά είχαν κορυφαία αίσθηση στον αφρό. Γι' αυτό το χρησιμοποιώ εδώ. Βάζω 1 μέρος μείγμα βοτάνων και 10 μέρη νερό κατά βάρος. Δηλαδή για τη συνταγή μας που χρειαζόμαστε 199 γραμμάρια εκχύλισμα βοτάνων. Πες 200. Θα ζυγίσουμε 20 γραμμάρια βότανα. Δείτε κόλπο τώρα. Επειδή τα αποξηραμένα βότανα ρουφάνε πολύ νερό και επιπλέον εξατμίζεται και κάμποσο νερό όσο περιμένουμε να γίνει το εκχύλισμά μας, βάζω την διπλάσια ποσότητα νερού να βράσει. Μόλις το νερό πάρει βράση, ρίχνω μέσα τα βότανα, καλύπτω το δοχείο με μία μεμβράνη και περιμένω να γίνει η εκχύλιση. Γύρω στα 15 με 20 λεπτά χρειάζεται για να τραβήξει το νερό όλα τα υδατοδιαλυτά συστατικά των βοτάνων. Όταν έρθει η ώρα, σουρώνω τα βότανα, κρατάω την ποσότητα που χρειάζομαι και ρίχνω στο εκχύλισμα το αλάτι. Ανακατεύω να διαλυθεί πλήρως και το βάζω στην άκρη να κρυώσει. Όλα αυτά και ακόμα δεν έχουμε φτιάξει σαπούνι. Το παραδέχομαι, αυτή τη φορά σας έχω μπελαλίδικη συνταγή. Δεν φτιάχνετε σε μία μέρα. Συμπαθάτε με όμως γιατί θα βγει φανταστικό σαπούνι. Ώρα για τα λάδια μας. Δείτε τι όμορφη και άσπρη που είναι η γλίνα. Το βούτυρο κακάο όμως χομυρίζει. Βάζω τα λάδια και τα βούτυρα να λιώσουν σε μπεν μαρί. Όσο ζεσταίνονται τα λάδια, προετοιμάζω το διάλειμμα της σόδας και της ποτάσας. Είναι πολύ σημαντικό να έχει κρυώσει το εκχύλισμα. Ιδάλλως, αν στο ζεστό εκχύλισμα ρίξετε την σόδα, θα βράσει και θα αφρίσει. Το διάλειμμα των καυστικών αλκαλίων με τα βότανα βρωμάει λίγο. Με οποιαδήποτε βότανα. Ευτυχώς αυτή η μπόχα δεν περνάει στο σαπούνι. Αφού λιώσουν εντελώς τα καυστικά αλκάλια, βάζω τη γλυκερίνη στο μείγμα. Ανακάτεμα και στην άκρη να κρυώσει. Η μεμβράνη είναι για να μην χάσω νερό από την εξάτμιση. Τα βούτυρα έχουν λιώσει εντελώς και το μείγμα των λαδιών μου είναι στους 47 βαθμούς Κελσίου περίπου. Τώρα είναι η ώρα του κατραμιού. Πω πω, όμως χοβολάει τζάκι. Θέλει πολύ καλό ανακάτεμα, διαφορετικά κάθεται στον πάτο. Έριξε τη θερμοκρασία στους 43. Καλύτερα να το ζεστάνω λιγάκι πάλι. Στο μεταξύ θα κάνω παγωμένο μπεν μαρί στο διάλειμμα των καυστικών αλκαλίων μου, ώστε να γλιτώσω χρόνο. Βάζω και τη σορβιτόλη μου. Δεν αγχώνομαι πολύ με τις θερμοκρασίες, αρκεί το διάλειμμα των καυστικών αλκαλίων να είναι πιο ζεστό από το μείγμα των λαδιών, βουτύρων και κατραμιού. Προετοιμάζομαι για την ανάμιξη των υλικών. Την ανάμιξη θα την κάνω με το σύρμα για τα αυγά. Η σαπουνόμαζα με κατράμι φτάνει γρήγορα σε ίχνος. Και εγώ θέλω το σαπούνι μου να είναι λίο, γι' αυτό και θα το ανακατέψω παραδοσιακά. Πριν τα ενώσω, κάνω ένα ανακάτεμα με την σπάτουλα, φροντίζοντας να την σέρνω στον πάτο του δοχείου, ώστε να ξεκολλήσω τυχόν κατράμι που έχει κάτσει. Σουρώνω το διάλειμμα των καυστικών αλκαλίων μέσα στα λάδια και ξεκινώ την ανάδευση με το σύρμα. Συνολικά μου πήρε 5 λεπτά αδιάκοπο ανακάτεμα. Ακούγεται λίγο, αλλά δεν είναι όταν το κάνεις με το χέρι. Μαύρη λαπλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα. Σχεδόν δεν ξεχωρίζει η υφή στο βίντεο. Πιστέψτε με όμως, είναι λαχταριστή. Και το κατράμι εξακολουθεί να αναδύει τη μυρωδιά του. Το καλύπτω με μεμβράνη και το βάζω στο ψυγείο. Αυτό να το κάνετε πάντα όταν χρησιμοποιείτε ζάχαρη, μέλι ή κάποιο άλλο σάκχαρο στη συνταγή σας. Αποτρέπει την υπερθέρμανση του σαπουνιού και το πιθανό σκάσιμό του. Τι γίνεται όμως με τα λερωμένα σκεύη? Ω, μισκάτε, σας έχω λύσει καλή. Αυτά που είχαν τα καυστικά αλκάλια τα ξεπλένετε καλά με νερό και μετά τα πλένετε κανονικά. Για όλα τα άλλα, σπάτουλες, κουτάλια, δοχεία, συρμαυγών, παίρνετε σφουγγαρόπανα ή παλιές πετσέτες και τα σκουπίζετε καλά καλά, να μην μείνει τίποτα επάνω. Αφήνετε τα πανιά σε μία λεκάνη και επιταπλένετε τα σκεύη κανονικά με υγρό για τα πιάτα. Την επόμενη μέρα που θα έχουν σαπωνοποιηθεί τα υπολείμματα της σαπουνόμαζας που έχουν μείνει στα πανιά, τα βάζετε για πλύσιμο. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Ας επιστρέψουμε στο σαπούνι μας. Μετά από ένα 24ωρο στο καλούπι, το σαπούνι είναι έτοιμο να κοπεί. Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει αλάτι στη συνταγή σας, μπορεί να χρειαστεί να παραμείνει στο καλούπι για άλλη μία μέρα. Πώς το καταλαβαίνετε? Πιέστε με το δάχτυλό σας το σαπούνι και αν είναι μαλακό σαν πλαστελίνη, σημαίνει ότι δεν είναι έτοιμο ακόμα να ξεκαλουπωθεί. Το κόψιμο γίνεται με μαχαίρι, με σπατουλοκόφτη ή με κόφτη σύρμα. Αφού κόψουμε τα σαπούνια μας, τα τοποθετούμε σε ένα σκιερό και στεγνό μέρος με σταθερή θερμοκρασία. Αν η θερμοκρασία δεν είναι σταθερή και έχει απότομες αυξήσεις και μειώσεις, το σαπούνι θα υδρώνει καθώς τα οριμάζει, με αποτέλεσμα να είναι επιρρεπές στη δημιουργία πορτοκαλί κοιλίδων, οι οποίες προκαλούνται από την οξύδωση των ελεύθερων ελαίων μέσα στη μάζα του σαπουνιού. Τα στείνουμε έτσι ώστε να μην ακουμπά το ένα στο άλλο και να κυκλοφορεί ο αέρας ανάμεσά τους. Τα αφήνουμε, χωρίς να τα πειράζουμε, να οριμάσουν για 2 μήνες. Η ορίμανση είναι ένα σημαντικό στάδιο για το σαπούνι, γιατί βελτιώνει τα χαρακτηριστικά του. Η σαπωνοποίηση ολοκληρώνεται σε 2 μέρες περίπου, δηλαδή όσο είναι στο καλούπι, συν 1 μέρα ακόμη. Αυτό σημαίνει ότι είναι ασφαλές για χρήση σχεδόν αμέσως μόλις ξεκαλουπωθεί. Και τότε, γιατί δεν το χρησιμοποιούμε αμέσως? Γιατί θα λιώσει πολύ γρήγορα και δεν θα αφρίζει τόσο καλά. Και με νοιάζει? Βεβαίως και με νοιάζει. Αφού κάνω τόσο κόπο και αφιερώνω τόση φροντίδα για να φτιάξω κάτι, δεν θα ήθελα να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο γίνεται? Γι' αυτό λοιπόν περιμένουμε 2 μήνες μέχρι να χρησιμοποιήσουμε το σαπούνι. Ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία με τις συνταγές σας.